Πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα να καλωσορίσουμε τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Λάρισα, τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη. Γεια σας, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Είναι πολλά και τα καθήκοντα. Και χρόνια πολλά. Πέρα από το ότι είστε λιγότεροι, άρα πρέπει να καλύψετε ανάγκες και άλλων περιοχών οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, εσείς έχετε και τα καθήκοντα στο Προεδρείο της Βουλής συχνά. Το λέω για να εξηγήσω γιατί τα λέμε πολύ αραιά και που. Ελπίζω να μην τα λέμε τόσο αραιά και που. Χθες είχαμε δηλώσεις. Έλατε. Έχετε δίκιο, κύριε Πολύζο. Όντως οι υποχρεώσεις κοινοβουλευτικές απαιτούν να βρίσκομαι στην Αθήνα τις περισσότερες καθημερινές μέρες της εβδομάδας. Βεβαίως αυτό όπως είπατε και εσείς μπορεί μετά από κάποια συνεννόηση τέλος πάντων να το λύσουμε το ζήτημα λοιπόν των συχνότερων αν θέλετε επαφών και προβολής των θέσεων αν θέλετε των απόψεων του κόμματος. Στις Βρυξέλλες είχαμε σε εξέλιξη τη συνάντηση των κομμουνιστών και είχαμε από εκεί δηλώσεις χθες του γραμματέα σας, του κ. Κουτσούμπα, και μίλησε για την ανάγκη να δοθούν και νέοι αγώνες, όχι με τη μορφή που τους ξέραμε και έδινε παραδοσιακά το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά για την αλληλεγγύη, για τη φιλία, για τον συνάνθρωπο. Εσείς βλέπετε να φεύγει από τη μέση ο άνθρωπος και να έρχονται οι σχηματισμοί και τα συστήματα που λέγαμε λίγο πριν με τους συναδέλφους? Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, και στους σχηματισμούς που αναφερθήκατε, άκουσα προηγουμένως με τους συναδέλφους σας, άνθρωποι συμμετέχουν. Το ζήτημα είναι... Όχι, με την αποφάσεις... έννοια των κοινωνιών, με την έννοια των λαών εγώ το λέω, γιατί δυστυχώς ναι, δεν παίρνουν τις αποφάσεις οι λαοί. Κάποιοι εκπρόσωποι των λαών ή έτσι νομίζουμε εμείς αφελώς, δεν ξέρω. Φυσικά. Φυσικά εκπρόσωποι από τη στιγμή που εκλέγονται τέλος πάντων εφαρμόζουν ή αν θέλετε προωθούν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Βεβαίως και η συνάντηση αυτή των κομμουνιστικών κομμάτων στις Βρυξέλλες πέρα από την τακτή αν θέλετε ενταγμένη μέσα στα πλαίσια των τακτικών συνευρέσεων των κομμουνιστικών κομμάτων για χάραξη κοινής πορείας των κομμουνιστικών κομμάτων, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και σε αυτή την κατεύθυνση το Κομμουνιστικό Κόμμα πρωτοστατεί, είχε ως σκοπό να αναδείξει και αναδείχθηκε η κατάσταση η οποία τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο διάστημα εντείνεται με την κατάσταση αυτή που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν θέλετε, με τα σύννεφα του πολέμου μάλλον να πυκνώνουν στην περιοχή. Όλοι καλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων όλων των χωρών του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας και όχι μόνο, προς την κατεύθυνση ελέγχου, αν θέλετε, μιας περιοχής και των πλωτοπαραγωγικών πηγών της. Και αυτό είναι που πρέπει να βγει ως συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μας, και από τον ελληνικό λαό, ότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και που θα εξελιχθεί σε μια πολεμική, ενδεχομένως θα εξελιχθεί σε μια ευρύτατη πολεμική σύγκρουση, θα πρέπει να, ο λαός μας να βγάλει συμπεράσματα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ποιες είναι οι αιτίες που κρύβεται πίσω από αυτά, που δεν είναι τίποτα άλλο, κατά τη γνώμη μας, οι έντονοι ανταγωνισμοί, οι σφοδροί ανταγωνισμοί, που τα τελευταία χρόνια ξεδιπλώνονται στην περιοχή από όλα τα υπεριαλιστικά κράτη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, στην κατεύθυνση ελέγχου των πλωτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς των πηγών ενέργειας, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, αλλά και των αγορών των περιοχών αυτών και όχι μόνο. Και αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι βεβαίως και η κατάσταση που βιώνει η χώρα μας με την εντυνόμενη, αν θέλετε, προκλητικότητα της Τουρκίας και την επιθετικότητα απέναντι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και εδώ επιτρέψτε μου μια παρένθεση. Ούτως ή άλλως εμείς ανακοινώσαμε και ως κόμμα και με ευκαιρία την σημερινή μας κουβέντα από τη συχνότητα της εκπομπής σας να ευχηθούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του πιλότου μας που χάθηκε χθες. Όμως ένας πιλότος ο οποίος, όπως και τόσοι άλλοι, εκτελούσαν το καθήκον τους στην κατεύθυνση αναχέτησης των τουρκικών αεροπλάνων που παροβιάζουν
ειδικά το τελευταίο διάστημα, με μεγαλύτερη συχνότητα τον ελληνικό εναέριο χώρο. Και δείτε, με το τουρκικό, όλα αυτά συμβαίνουν από μια σύμμαχο χώρα. Της άμυνας, από... να λέει ότι δεν υπήρχαν τουρκικά αεροσκάφη στην περιοχή. Επιμένει στο σενάριο αυτό από την πρώτη στιγμή. Εντάξει. Ναι. Την πτώση. Απλώς, κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ας μην μπούμε σε αυτή την... Εγώ θα ήθελα να καταλήξω στο εξής, σε ό,τι αφορά, με αφορμή μάλλον, το τραγικό αυτό συμβάν. Ότι η εντυνόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας και η επιθετικότητα απέναντι και στη χώρα μας γίνεται ανάμεσα σε δύο χώρες συμμάχους κρατών μελών, δηλαδή, στο ΝΑΤΟ. Και μην ξεχνάμε ότι οι αναχαιτήσεις, ας αφήσουμε το συγκεκριμένο συμβάν, οι αναχαιτήσεις που γίνονται καθημερινά στο Αιγαίο, των τουρκικών αεροσκαφών που παρασφιάζουν τον εναέριο χώρο της χώρας μας, γίνονται αφενός από μια σύμμαχο χώρα του ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ το οποίο δεν αναγνωρίζει όμως τι, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα σύνορα της χώρας μας. Αυτό δεν είναι οξύμορο, κύριε Πουλίζο. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Ότι θα πρέπει να τραβήξει το αυτή, λέτε, των Τούρκων. Αυτομάτως όμως έτσι θα είχαμε μια διαιτησία στις μεταξύ από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, κύριε Πουλίζο, επιτρέψτε μου, η Τουρκία αυτή τη στιγμή, μην ξεχνούμε, ότι έχει εισβάλει στη Συρία με στρατεύματα, διεξάγει ένα πόλεμο στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των δικών της συμφερόντων, των συμφερόντων της αστικής τάξης της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να αποκτήσει μερίδιο από τη λία των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών που εποφθαλμίουν όλες οι άλλες μεγάλες δυνάμεις και οι οποίες ενδεχομένως θα εμπλακούν σε μια πολεμική αναμέτρηση το επόμενο διάστημα. Ελάτε άρα λίγο να κλείσουμε και με το θέμα της Τουρκίας. Παράλληλα με αυτό, κύριε Πουλίζο, εμείς λέμε ότι ο λαός μας δεν θα έχει κανένα όφελος και με τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο, με τη συμμετοχή της χώρας μας από τη βάση της Ούδας, με την συνένεση της κυβέρνησης στις πολεμικές επιδρομές που άσκησαν το προηγούμενο διάστημα αλλά και θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, εμείς λέμε ότι ο λαός μας όχι μόνο θα πρέπει να επαγρυπνεί και να μην εφησυχάζει, παρά να οργανώσει την πάλη του, τον αγώνα του, που παράλληλα μαζί με τις διεκδικήσεις για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του, ελαίου οικονομικής κρίσης και μέτρων, θα πρέπει να στρέψει τα πυρά του και στις αιτίες και στους υπαίτιους που δεν είναι άλλοι από τους υπερελιστικούς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Ρωσία, οι οποίοι δεν έχουν σε τίποτα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, να σφάζουν λαούς, να διαμελίζουν και να διαλύουν κράτη και χώρες. Μισό λεπτό λίγο τώρα να το καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει, διότι και η Λάρισα, εκεί που πολιτεύεστε λοιπόν, θα φιλοξενήσει μια επανδρομένα drones που θα κάνουν τις πτήσεις. Όταν μιλάτε για πάλι, εννοείται ότι θα πάτε στην 110, έξω από την 110, εν πάση περιπτώσει, εσείς δικαιούστε ως βουλευτής να πάτε και μέσα και θα διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό, για την αξιοποίηση της 110. Ούτως ή άλλως δηλώνουμε και από τη συχνότητά σας και με αφορμή την κουβέντα μας, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην εγκατάσταση των drones στην πόλη της Λάρισας. Και πάνω σε αυτό οφείλουμε να προσθέσουμε ή να πούμε, αν θέλετε, κύριε Πουλίζο, ότι αυτή η κίνηση, με βάση και την ανακοίνωση εξάλλου που δόθηκε από χθες μετά το κλείσιμο της συμφωνίας στο Υπουργείο Άμυνας μεταξύ της κυβέρνησης και των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο για τα drones, αλλά και για την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας και άλλων βάσεων στη χώρα μας, μια σειρά δηλαδή βελτιώσεων που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση αυτών των βάσεων στο ενδεχόμενο ή στην προοπτική, αν θέλετε, των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή. Να, γιατί εμείς λέμε ότι από αυτή την κατάσταση και η Λάρισα, η οποία στοχοποιείται με τα ντρόνς, γιατί τα ντρόνς, κύριε Πουλίζο, δεν έρχονται στη Λάρισα, δεν θα επιχειρούν από τη Λάρισα για αμυντικούς σκοπούς. Γνωρίζετε πολύ καλά και όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία αξιοποιείται και έχει μάλλον τη δυνατότητα από τη Λάρισα να επεμβαίνει από τη Βόρεια Ευρώπη, από τα βόρεια σύνορα, αν θέλετε, της Ρωσίας, έως τα κράτη-μέλη της Κεντρικής Αφρικής. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι προκλητικό
Αυτό που ανακοινώθηκε από πλευράς της κυβέρνησης, αν θέλετε του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ότι αυτό πρόκειται να συμβάλλει στην άμυνα της χώρας. Και πείτε μου, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, που η Ελλάδα πληρώνει τεράστια ποσά, και μάλιστα γι' αυτό η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, επέρεται ότι είναι από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, η οποία, κράτος μάλλον, το οποίο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ακέραιο, το 2% δηλαδή του ΑΕΠ ετησίως, και δαπάνες οι οποίες πάνε σε ποια κατεύθυνση? Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των εξοπλισμών του ΝΑΤΟ, ενός επιθετικού, υπερελιστικού σχηματισμού. Και όχι για την άμυνα της χώρας μας. Μάλιστα. Και τα αποτελέσματα σας παραπέμπω στο πρόσφατο, αν θέλετε, παρελθόν, πριν από λίγες μέρες, όπου εσπεσμένα η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον εμπλουτισμό, να πω αυτή τη λέξη, τον εμπλουτισμό του στρατού μας με μια σειρά από αναλώσιμα, από απαραίτητα και αναγκαία για τη λειτουργία του. Λοιπόν. Εδώ είμαστε με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Λάρισα, τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη. Πάμε να δούμε τι λέτε εσείς για το Σκοπιανό. Πώς πρέπει να κινηθούμε? Κύριε Πουλίζο, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι γνωστή ήδη από όταν ξεκίνησε να συζητιέται, ή όταν, αν θέλετε, προέκυψε το θέμα από το 1992. Ότι εμείς δεν προτάσουμε το ζήτημα, αν θέλετε, του ονόματος, με την έννοια, και το βάζουμε στη βάση του γεωγραφικού προσδιορισμού. Εκείνο όμως που αναδεικνύουμε και θεωρούμε πρότιστο στην κατεύθυνση της εξέβρεσης όποιας επίλυσης στο ζήτημα αυτό, είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος των Σκοπίων και η απάλληψη των αλυτρωτισμών, του αλυτρωτικών χαρακτηρισμών που υπάρχουν στο Σύνταγμα, και των όποιων βεβαίως αλυτρωτικών επιβουλών υπάρχουν ή αναδεικνύονται μέσα από το Σύνταγμα της χώρας αυτής. Αυτό είπατε και σχάτως στον κύριο Κοντζιά, στην συνάντηση που είχε ο γραμματέας σας. Νομίζω ο κύριος Κοντζιάς στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα δεν ήμουν παρόν, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά, όχι, θέλω να πω, αυτό καλά μετέφερε ως δική σας θέση ο κύριος Κουτσούμπας. Μα η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος και, όπως σας είπα, από το 92, αλλά και, αν θέλετε, και στο πρόσφατο παρελθόν, έχει διατυπωθεί, είναι η ίδια και δεν αλλάζει σε αυτό το θέμα. Και προφανώς και ο κύριος Κοντζιάς και η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος για αυτό το θέμα. Ναι. Πολλοί λένε ότι με αφορμή τη θέση σας για το Σκοπιανό, ότι βγήκατε λίγο πιο πατριωτικά από ό,τι μας έχετε συνηθίσει. Αυτό για να μην αφήσετε τον πατριωτισμό να τον κολλάει ο καθένας ως ετικέτα, να αυτοπροσδιορίζεται ως πατριώτης και να μένετε εσείς εκτός? Κύριε Πουλίζο, θα το έχετε ακούσει αυτό, έτσι? Πολλά έχουμε ακούσει, αλλά δείτε, κύριε Πουλίζο, μακριά από εμάς η όποια προσπάθεια αξιοποίησης των πατριωτικών αισθημάτων ή, αν θέλετε, της υπερθεμάτισης σε όφελος, επιτρέψτε μου τον όρο, των όποιων θέσεων του κόμματος στη βάση των πατριωτικών αισθημάτων κτλ. Σε καμία περίπτωση το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν καπηλεύεται, αλλά ίσα-ίσα με την πολιτική του, αν θέλετε, αναδεικνύει το περιεχόμενο που θα πρέπει να εμπεριέχεται σε αυτή τη λέξη πατριωτισμός. Και στο ζήτημα των Σκοπίων, αλλά όχι μόνο στο ζήτημα των Σκοπίων. Ελάτε να δούμε τι γίνεται με την αξιολόγηση, γιατί μας είπαν χθες στο Euro Working Group ότι ενώ θα έπρεπε να έχουμε πάει με πιο γρήγορους ρυθμούς, έχουμε μόλις 12 από τα 88 προαπαιτούμενα. Και μας είπαν επίσης αυτό που ξέραμε, ότι αν δεν τα εκταμιεύσουμε τα 11,7 δισεκατομμύρια, δεν μπορούμε να το κάνουμε μετά τις 20 Αυγούστου, οπότε και τυπικά λύγει το πρόγραμμα. Η κυβέρνηση όμως μας προετοιμάζει για παραβίαση αυτών των ημερομηνιών. Το λέω με αφορμή την συνέντευξη που έδωσε στο ξεκίνημα της εβδομάδας ο κύριος Τσακαλώτος. Θα τα καταφέρουμε? Γιατί ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται σίγουρος ότι η τέταρτη αξιολόγηση, χωρίς ούτε μια μέρα καθυστέρησης, θα κλείσει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει τις δικές της δυνατότητες, αν θέλετε, στα πλαίσια των συζητήσεων με τους θεσμούς, την Τρόικα,
τους δανειστές, όπως θέλετε πείτε το, όπως θέλουν να το πούνε οι ακροατές μας. Τα ζητήματα όμως της τέταρτης αξιολόγησης, κύριε Πουλίζο, με τα 88, αν δεν κάνω λάθος, προαπαιτούμενα, ένα μέρος εκ των οποίων θα πρέπει να νομοθετηθούν και ένα μέρος βεβαίως θα πρέπει να περάσουν με μια σειρά από κοινές πολιτικές αποφάσεις. Το αν θα επιλεγεί το διάστημα, το επόμενο διάστημα μάλλον, εξάλλου η κυβέρνηση, να σας πω, μας έχει συνηθίσει σε μπαράζ νομοθετημάτων ή αν θέλετε σε πολυνομοσχέδια, όπως και το προηγούμενο διάστημα, που αν χρειαστεί λοιπόν και σε σύντομο διάστημα να τα περάσει. Το ζήτημα είναι, κύριε Πουλίζο, ότι και αυτά τα προαπαιτούμενα έρχονται να προσθεθούν στα προηγούμενα μνημόνια, αν θέλετε, είτε στις προηγούμενες αξιολογήσεις στα πλαίσια των μνημονίων. Έρχονται λοιπόν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, την πλειοψηφία του λαού μας, που ανεξάρτητα το τι επαγγέλλεται η κυβέρνηση για το τέλος των μνημονίων, σε εισαγωγικά η λέξη τέλος, είτε αν θέλετε πιο σωστά το τέλος της δανειακής... Καλά, εσείς βλέπετε τέλος των μνημονίων. Όχι, αυτό συμπληρώνω τώρα. Λέω, ανεξάρτητα λέω από την προπαγάνδα της κυβέρνησης για περί τέλους των μνημονίων, τα οποία είναι ένα χοντροειδέστατο ψέμα, επιτρέψτε μου τον όρο, τα νομοθετήματα και ό,τι έχει ψηφιστεί και εφαρμόζεται, αλλά και ό,τι έχει προψηφιστεί, σας θυμίζω πέρυσι, πρόπερσι, μέτρα δηλαδή τα οποία θα ενεργοποιηθούν από το 2019 και μετά, αποτελούν λοιπόν ένα πυρήνα νέων μέτρων, τα οποία θα προσθεθούν στα παλιά και τα οποία θα συνεχίσουν απαραίτητα να εφαρμόζονται, κύριε Πουλίζο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν το περί τέλους μνημονίων, μόνο ως, αν θέλετε, πρόκληση απέναντι στο λαό μας που δοκιμάζεται, μπορεί να ακούγεται πλέον από την κυβέρνηση. Να, γιατί ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, να το συνδυάσω και με την πρώτη σας ερώτημα, την πρώτη μας συζήτηση που είχαμε, θα πρέπει να εντείνει τον αγώνα του, την πάλη του, την οργάνωση της πάλης του, των διεκδικήσεων, της αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής. Γιατί, κύριε Πουλίζο, όλα αυτά τα μέτρα και άλλα που θα έρθουν είναι προαπαιτούμενα για να προχωρήσει και να μπορέσει να ανακάμψει η καπιταλιστική οικονομία από την κρίση. Έλα, και να έρθει κλείσουμε η περιβόητη ανάκαμψη που τόσο πολύ η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα που υπηρετούν τον ίδιο δρόμο ανάπτυξης, μέσα από τις εφαρμογή των στρατηγικών Ευρωπαϊκής Ένωσης κεφαλαίου, αποδέχονται και υπηρετούν. Ελάτε να κλείσουμε τοπικά, γιατί την Τρίτη θα διεκδικήσει με επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος Καλογιάννης την αλλαγή του σχεδιασμού που, όπως όλα δείχνουν, υπάρχει, δηλαδή να έρθει η γεωπονική στην Λάρισα. Αυτό το θέμα, πώς το διαχειρίζεστε εσείς οι κοινοβουλευτικοί? Κύριε Πουλίζο, και το θέμα αυτό είναι ένα κομμάτι του συνολικότερου ζητήματος που έχει να κάνει με τις συγχωνεύσεις πανεπιστημίων, πανεπιστημιακών τμήματων και πανεπιστημίων ΤΕΗ με ΑΕΗ ή ΤΕΗ μεταξύ τους, όπως έγινε πρόσφατα και με το νομοθέτημα του Υπουργείου Παιδείας για τα ΤΕΗ Δυτικής Αττικής. Όλα αυτά αποτελούν ένα κομμάτι του παζλ των αναδιαρθρώσεων που ξεκινήσαν εδώ και χρόνια και στο χώρο της παιδείας, της ανώτερης εκπαίδευσης εν προκειμένου, και βεβαίως η παρούσα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συνεχίζει αναδιαρθρώσεις πιστές και κατ' εντολή και κατ' εφαρμογή, αν θέλετε, των αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξειδικευμένων αποφάσεων, δείτε Μπολόνια για παράδειγμα, που έχει να κάνει με την δημιουργία τμήματων ΑΕΗ, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ΤΕΗ, μέσω των συγχωνεύσεων αλλά και των άλλων μέτρων που έχουν ληφθεί το προηγούμενο διάστημα και εφαρμόζονται, στην κατεύθυνση απεμπλοκής του κράτους από την όποια υποχρέωση έχει η λειτουργία αυτών των μονάδων, δηλαδή των ΑΕΗ, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο, και η πρόσδεσή τους στα επιχειρηματικά συμφέροντα στη βάση λειτουργίας των αναγκών της αγοράς. Έτσι, αντίστοιχα, θα έχουμε και τη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, θα έχουμε
την δημιουργία επιστημονικού δυναμικού και σε αυτή την κατεύθυνση οδηγείται και η έρευνα της χώρας μας με βάση τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και των επιχειρηματιών που θέλουν να διεισδύσουν και διεισδύουν βεβαίως και έχουν διεισδύσει με τον τρόπο τους τα προηγούμενα χρόνια στην ανώτατη εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν πίσω, κατά τη γνώμη μας, δράπω προσανατολιστικά η όποια, επιτρέψτε μου τη λέξη, αντιπαράθεση μεταξύ πόλεων, γιατί αυτό θυμίζουν και άλλες καταστάσεις που έχουμε βιώσει στο παρελθόν. Βέβαια. Σας θυμίζουν τον Καλλικράτη, ποιος με ποιον θα πάει και θα συμφωνευτεί. 30 λέω χρόνια ένα παράδειγμα. Συμπληρώνονται αυτό την παράδειγμα. Ίδρυση του Πανεπιστημίου και είναι το ίδιο σκηνικό, έτσι. Ναι, θέλω να πω το βασικό είναι ότι πίσω από την όλη αυτή αντιπαράθεση που έχει σηκωθεί, αν θέλετε, ή τη φιλολογία που αναπτύσσεται για το ποιος θα πάει πού, κρύβεται η πραγματικότητα που έχει να κάνει με όσα είπα προηγουμένως. Να αποπροσανατολίσει τον κόσμο, το λαό και βεβαίως και όσους συμμετέχουν στον χώρο της εκπαίδευσης από τη βασική κατεύθυνση που έρχεται να υπηρετήσει με την πολιτική και η σημερινή κυβέρνηση. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λαμπρούλη, στο Επανειδή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.